Άντε μανά! Άντε που πρέπει να βγει. Παλά. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα ξαναπατούσα ποτέ στη ζωή μου τα μέσα. Θέλεις να βγούμε λίγο έξω? Όχι. Θέλω να σου τα δώσω για να τελειώνω με τον τυνιστό δια μια για πάντα. Το γραφείο. Εδώ με τα βιβλία. Τούτα. Εσύ πεις μου για δυο βιβλία. Ένα με τις γέννες και ένα με τη θνησιμότητα των νεογνών. Αυτό τι είναι? Όλες οι λεπτομέρειες με τα βρέφη που εδόθησα για υιοθεσία. Ποιοι τα υιοθέτησαν και σε ποια χώρα ανεπία. Καλά, γιατί κρατούσαν τον το βιβλίο?
Δεν ξέρω. Εμένα η δουλειά μου τέλειωνε στο να παραδώσω τα λεφτά. Τούτο το βιβλίο νεκράταν το γιατρός. Εσύ τέλος και ξέρεις γιατί δεν υπάρξει νου το βιβλίο. Ήμουν η μόνη που είχε εμπιστοσύνη. Εγώ τον ενημέρωνα. Δηλαδή σε τούν το βιβλίο είναι να βρούμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ναι. Τα άλλα να σας βοηθήσουν να μάθετε ποιοι και πώς έχασαν τα μωρά τους. Υπήρξαν γυναίκες που έδωσαν οικειοθελώς τα μωρά τους για υιοθεσία. Ναι, οι περισσότερες. Θυμάσαι τις υιοθεσίες? Σας παραπάνω θυμούμετες. Το όνομα Φρόσων Εάρχου. Λαλή σου τίποτε? Γεια σου ρε παλιό φίλε. Άλλος τον Κυριακό. Σε καλά ρε. Ακούσες εσύ καλύτερα. Είμαι. Όπου κι αν είσαι λευκό. Κυριακό, θέλω να συζητήσουμε κάποια θέματα. Αμα αυκό με το καλό που δάμε σαν θέλω να σου αναθέσω σένα και του Ανδρέα κάποια πράγματα που εγώ δεν κατάφερα να κάνω μέχρι τώρα. Γιώργο, άισε τα μακάβρια. Ευκά εσύ με το καλό και με έφασε τίποτε. Θα συζητήσουμε όλα. Κυριακό, άκουμε. Πριν φύγω από το Λονδίνο, ο δικηγόρος μου γύρισε τα ούλα στην Τσένη. Ήθελα να έχει κοινή τον έλεγχο. Ωραία. Τώρα αλλάξε γνώμη, δηλαδή. Το αντίθετο. Αλλά με τούτα ούλα που έγιναν, θέλω να διαχειρίζεται και κάποια πράγματα ο Πανίκος. Ο Πανίκος. Είσαι σίγουρος για τούτο? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ρε Κυριακό. Αν συμβεί κάτι σε μένα, αν έχει πρόβλημα η Τσένη. Εσύ εύχομαι το καλό, θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις και θα κάνω ό,τι θέλεις. Θέλω να επικοινωνήσεις μαζί με τον δικηγόρο μου στο Λονδίνο. Εντάξει, θα επικοινωνήσω. Μάθε όμως και το εξής, Γιώργο. Την υπόθεση να αναλάβει την Ιντερπολ. Ξέρεις τι σημαίνει τούτο. Η αστυνομία δική μας προσπαθεί να συνδέσει κάποιες καταστάσεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έβρουν την άκρη. Λαλείς. Σίγουρος. Εγκαλύτερα να πάει την Εύρης. Νομίζεις? Ναι. Να περιμένει την κυρία Μαρίνα και να φοβηθεί αν δεν τη δει. Σταυρούλα! Αγάπη μου! Μαμά, πού είναι η κυρία Μαρίνα? Ήρθα να σε πιάσω εγώ σήμερα. Η κυρία Μαρίνα περιμένει στο γραφείο της. Νόμισες πως ήρθα να σε πάρω πίσω? Ναι. Εν πάω πίσω. Υπόσχεσαι μου το. Έδωσα σου τον λόγο μου και είναι τη φορά να τον κρατήσω. Πώς ήταν η πρώτη σου μέρα στο σχολείο? Νιώσα παράξενα. Εσένα? Κι εγώ το ίδιο. Πάμε. Γεια σου, Σταυρούλα μου. Είμαι η Δάφνη. Γεια σας. Εντάξει. Άτε πάμε. Ξέρω ότι τους φάσε. Αλλά χωρίς τούν την πληροφορία, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω την έρευνα μου. Γιατί θέλεις να μάθεις ειδικά για τούτους? Το χρωστώ σε μια μικρή μου φίλη. Θα τα έβρεις όλα μέσα στο βιβλίο. Ναι, αλλά εγώ θέλω ονόματα. Θέλω να μάθω αν το μωρό επέθανε ή αν εδόθηκε για υιοθεσία. Έλα πάμε έξω. Ένα αποπνιχτική ατμόσφαιρα εδώ μέσα. Αν δεν σε πειράζει, πρέπει να φύγω. Η οδιά μου να σχολάσει και πρέπει να πάω και δουλειά. Εντάξει, Αθή. Ευχαριστώ πολλά για τη βοήθεια. Αν χρειαστείς οτιδήποτε, ξέρεις που να με βρεις. Ξέρεις να μου χρειάζομαι να μάθω. Προσπάθησε να θυμηθείς. Δεν ξέρεις που πάεις να μπλέξεις. Ο Θεός να σε προσέχει. Όλους μας. Είναι ολοφάνερο να τη φάτει. Τη φάτει όμως. Μήπως ανακαλυφθεί το μυστικό για το παιδί της ή τον νεάρχο.
Κυριακό! Φρέντερε! Ήσουν στο Γιώργο. Ναι. Είδα τον μια ώρα και περισσότερο, αλλά πρέπει να φύγω. Η κοπέλα? Η κοπέλα δεν θα το πιστέψεις. Είναι η κόρη δύο πολύ καλών παλιών μας φίλων. Η Άισα, ο κύριος Κυριάκος Ανδρέου είναι ο αδερφός του κυρίου που σου έδωσε τις πληροφορίες για το που θα μας βρεις. Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ. Γοητευμένος. Κόρη, ποιο φίλο ρε μου. Θυμάσαι τη Μαρία? Τη Μαρία... Τη συμμαθήτριά μας. Ναι. Ρε τη Μαρία μου πήρε το σεφκέτ. Μα σοβαρά, πολύ χαίρομαι πραγματικά. Τους δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Ευχαρίστω. Αλλά δυστυχώς έχασα και τους δύο. Τι? Κυριάκο, η Άισα είναι συγγραφέας. Ήρθε για την παρουσίαση του βιβλίου της που θα γίνει αύριο. Α, μάλιστα. Εντάξει, μη στεναχωριέστε, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, θα αφήσω και σε εσάς έναν αντίτυπο, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο παπάς μου θα ήθελε να έχετε ένα. Ναι, κορή μου. Τι πραγματεύεται το βιβλίο σου? Είναι η ιστορία της μάμας μου και του παπά μου, το 1974 και η ζωή τους μετά. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να είμαι στην παρουσίαση. Να χαρώ πάρα πολλά. Αν έρθετε να σας το δώσω αύριο. Αλλιώς θα το έχει ο κύριος Ανδρέας. Χάρηκα πραγματικά. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο. Διότι οι γονείς σου ήταν δύο υπέροχοι άνθρωποι και υπέροχοι φίλοι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου, Κυριάκο. Και έτσι γνώρισες σχεδόν ολόκληρη την παρέα. Υπήρχαν κι άλλοι. Ναι, αλλά χάθηκαν όλοι. Αν δεν τραμποπάσω, θα είχαμε χαθεί και ο Γιώργος και εγώ. Ξεκληρίστηκε σχεδόν ολόκληρη παρέα. Το βιβλίο, το άφησα στο αυτοκίνητο. Ναι, πάμε να το πάρουμε. Είσαι πολλά καλύτερα. Κανένας δεν πίστευκε ότι είναι να τα καταφέρεις. Πότε να φύγω από τα μέσα? Τούτο μόνο ο γιατρός το ξέρει. Θέλω να φύγω. Πώς θα αφήσεις με τον αστυνομικό έξω? Τούτοι δεν έχουν υποθέσει. Δεν έχω στοιχεία εναντίον μου. Δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτε. Εσύ ξέρεις. Να μου κάνεις μια χάρη. Τι χάρη? Ούλα εντάξει? Ναι, μια χαρά. Αρκείς? Όχι, τελειώνω τώρα. Να με βοηθήσεις. Σε τι? Θέλω να τηλεφωνώ, να τηλεφωνήσω κάπου. Πιο μετά. Κάμε λίγη υπομονή. Πού είσαι? Σταύρο, σε παρακαλώ, να με πνίξεις! Πού είσαι? Στο φούρνο! Ποιο φούρνο? Στο φούρνο της γειτονιάς, πατήματε! Γιατί έκλεισες το τηλέφωνο μου? Δεν έκλεισα μόνο το τηλέφωνο σου. Έκλεισα την πόρτα του δωματίου να κοιμηθείς. Ήσουν πολλά κουρασμένος, έψεσαι πως κοιμήθηκες πάνω μου. Συγγνώμη που σου άφησα να κοιμηθείς. Και συγγνώμη που έπιανα σου φέρω κάτι να φάεις. Να είσαι σίγουρη ότι μόλις βγω από τα μέσα, να σε έβρω. Δεν φάτε τίποτε? Θέλω μάνα. Θέλετε να σας φέρω κάτι άλλο? Δεν χρειάζεται, απλώς δεν πίνω. Καλώς τους. Η κοπέλα? Η κοπέλα που μου λες? Η κοπέλα είναι η Άισα. Είναι η κόρη δύο πολύ καλών μας φίλων. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Είναι η κόρη της Μαρίας και του Σεφκέτ.
Γεια σου, Μάνο. Μπορώ να σας αγκαλιάσω? Αυτό είναι για σας. Ναι, πω τούτο. Το βιβλίο μου. Σε συγγραφέας? Προσπαθώ να γίνω. Είναι το τρίτο μου βιβλίο, αλλά τούτο γράφτηκε για σας. Είναι ό,τι της περιέγραψε η Μαρία και ο Σεφκέτ για μας και για αυτά που περάσαμε. Ασχολείται. Ναι, σε παίρνω πίσω. Συγγνώμη, πρέπει να κάνω ένα επίγον τηλεφώνημα. Θα έχετε να πείτε πολλά. Θέλω να μου βγάλεις προσεκτικά φωτοτυπίες. Θέλω τρία διαφορετικά βιβλία, έτσι ακριβώς όπως είναι. Εντάξει. Στο Δαφνή. Σταυρούλα. Πώς πάει το σχολείο? Πολλά καλά. Ελένα. Όλα καλά. Εφάετε? Όχι. Δαφνή, να παραγγείλουμε κάτι? Ναι. Τι θέλεις, Σταυρούλα? Δεν ξέρω τι να είναι. Πίτσα. Ελένα. Ό,τι θέλεις, Σταυρούλα. Δαφνή μου, να παραγγείλουμε πίτσα. Εντάξει. Μπορώ να σου μιλήσω? Βεβαίως. Αντρέα. Έλα, μωρό μου. Δεν μπορούσα να σου μιλήσω προηγουμένως. Είμαι στο νοσοκομείο, στο Γιώργο. Πώς είναι? Καλύτερα. Έχουν και το Σταύρο εδώ. Α, δεν εφόμουν τη φυλακή, ήταν να τον σκότωνα ίδια. Κοίτα να ηρεμήσεις. Είσαι γεμάτη θυμό. Όταν είσαι θυμωμένη, δεν σκέφτεσαι σωστά. Είμαι θυμωμένη, Αντρέα. Είμαι θυμωμένη για τη ζωή μου. Είμαι θυμωμένη γιατί είναι χάρηκα τους γονείς μου. Γιατί μεγάλωσα δίπλα σε τον άνθρωπο που με έφερε δαμέ που είμαι. Θυμωμένη γιατί έχασα το μωρό μου. Εσύ θα ήσουν? Έχεις κοντά σου εμένα. Έχω σε. Αντρέα, έχω σε. Ναι, και θα με έχεις για πάντα, να το θυμάσαι αυτό. Εγώ γιατί νιώθω ότι κάτι άλλαξε? Τίποτα δεν άλλαξε. Μακάρι να είναι όπως τα λες. Θα ανέβω επάνω και θα ηρεμήσεις. Έμεινες μόνη σου λίγο καιρό και σκέφτεσαι διάφορα. Να κατεβω κάτω. Να πάω να βρω τη γυναίκα πάλι, να την αναγκάσω να μου πει. Όχι. Τι φάσε? Ο Μίχος και ο Σταύρος είναι ανήμποροι προς το παρόν. Ξέρω ότι δεν θα με ακούσεις. Να προσέχεις. Να προσέχω. Κάποτε μίλησα σου πολλά άσχημα. Εσύ πίστεψα όταν ήρθες και θέλεις να μας βοηθήσεις. Τώρα έχω ωστόσο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσύ είσαι έναν υπέροχο παιδί που το αξίζει ό,τι καλύτερο. Όπως και σε όλα τα μωρά του κόσμου. Ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για μας. Και ιδίως για το σημερινό που με άφησες να πάω να την πιάσω από σχολείο. Απλά και καθημερινά πράγματα που όμως διούσουν σου μεγάλη χαρά. Τώρα όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί. Σε λίγο καιρό φκένει ο Μίχος. Ξέρω το. Και τρέμω από το φόβο. Και δεν είναι μόνο ο Μίχος. Ο άλλος ισχυρότερος. Δεν θα φαίνεστε πουθενά. Προς το παρόν. Μέχρι που να βρεθεί μια λύση. Είναι τέλος να γίνει τούτο. Να βοηθήσει και η Δάφνη. Εν ενημερωμένη, έχω τη εμπιστοσύνη.
Θα κάτσω το θυκευάσω. Μου λέγει είναι τόσο γλίωρα και απότομα. Εν ξέρατε ότι η μαμά μου και ο παπάς μου αγαπιόντουσαν. Υποψιαζόμαστε το, αλλά δεν τολμούσαμε να πούμε τίποτε τότε. Κι όμως η γυναίκα σας το ήξερε. Η μαμά μου ελαλούσε μου ότι η Χριστάλα ήταν το μόνο ανοιχτό μυαλό άτομο. Και ποτέ δεν παρεξηγήσε τον δεσμό. Η μαμά σου και η Χριστάλα μου ήταν πολλά καλές φίλες. Η Χριστάλα μου πάντα λένε ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Ποτέ δεν σκέφτεται ότι ήταν εμπόδιο το χρώμα ή η θρησκεία. Φτάνει να υπήρχε ένα αγάπη. Πάντα λένε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται για να αγαπιούνται. Όχι να μισά ο ένας τον άλλον και αλληλοσκοτώνονται. Βρίσκεται το λάθος. Όχι. Βρίσκω το πολλά σωστό και μεγαλόψυχο. Αλλά βλέπεις οι άνθρωποι δεν είναι πάντα μεγαλόψυχοι. Συγγνώμη. Τα είπατε? Έπρεπε να έχω μήνες για να μπορέσω να σας τα πω. Και να μου πείτε και εκείνα που θυμάστε. Ανδρέα, εθιέβασες το βιβλίο της. Δεν πρόλαβα τώρα μου το δώσει και με. Έριξε μια μαθιά, Ανδρέα. Φαίνεται γεμάτο δράση και αγωνία. Και αγάπη. Έχει πολύ έρωτα, πόλεμο και αγάπη μέσα. Ξέρετε τι ήθελα πάντα πολλά να μάθω? Τι? Τι έγινε όταν φτάσατε στη θάλασσα μετά από τόσες μέρες? Τι τα θέλεις, μάνα μου, τώρα? Δεν είναι και πολύ ευχάριστο για μας να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Καταλαβαίνω, δεν πειράζει. Να σου πω. Look for me, I ain't easy to find. The Barbary Trail is where I've gone to hide. That's where I go to hide. Me and Reese walk down to the square. Rings of fire burning everywhere. The pariah dogs and the acrobat kings. I tell Reeves I have to laugh at everything. Always laugh at everything. And a life full of wind. Got a nomad's temper and a shepherd's skin. Got my head in the sun and my feet in the water. This life full of holes, it leads me back. Follow the cross of the south and I will find my home. Γιώργο, δεν έπρεπε να μιλήσεις για αυτά. Εγώ φταίω. Έφταιγε, κανένας. Είμαι καλά. Τα πράγματα πρέπει να υποθούν όσο και να μας στενοχωρούν. Ναι, αλλά είπαμε να φύγεις από εδώ μέσα. Όχι να μείνεις μόνιμος κάτοικος. Πάμε, Έσα μου, πάμε γιατί πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν ξέρω πότε να σας ξαναδώ. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπώ πάρα πολλά. Είσαστε και οι δυο δικοί μου άνθρωποι. Ευχαριστώ, Άισα. Αν όλα πάνε καλά, μεθαύριο το απόγευμα φεύγεις από εδώ μέσα. Άντε, για τώρα. Γεια σας, γεια σας. A life full of holes and a life full of wind. Got a nomad's temper and a shepherd's skin.
Got my head in the sun and my feet in the water cool. This life full of holes, it leads me back. Cross of the south and I will find my home. Σταυρούλα, θες καμιά βοήθεια? Όχι, κατάλαβα τα ούλα και τέλειωσα. Κάμα και κάποια στο γραφείο σας. Καλά, να τελειώσω εγώ τούτο που θυκευάσω για να ετοιμάσω τραπέζι να φάω. Πειράζει σας να φάω κάτι τώρα και να πω να ξαπλώσω? Είσαι καλά? Όχι, μια χαρά είμαι. Απλώς θέλω να πιάσω τα βιβλία μου και να κάτσω να διαβάσω. Να πας. Αν αυτό θέλεις να κάνεις, αυτό να κάνεις. Εντάξει. Τι θέλεις να σου κάνω να φάεις? Θέλω να φτιάξω μόνη μου έναν αυγό τηγανιτό. Μόνη σου? Εντάξει. Να φτιάξεις. Αν θέλεις να το πάρεις και πάνω να φάεις, να το πάρεις. Έτσι έκαμνε και η κόρη μου. Δάμε μες στον το σπίτι, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ακολούθω ταξί.